melhor que vecinas que cinematográfico. Stefania. Σκηνοθεσία και σενάριο Γιάννης Δαλιανίδης. Ηθοποιοί Λάσκαρη, Φωκάς, Βουρνάς, Καλογύρου, Διαμαντίδου, Καβαδία, Παναγιώτου, Χριστάκη, Αθανασιάδου, Μαυρόπουλος, Διακοπούλου, Μπισλάνης, Κυριακάκη, Κωνσταντόπουλος. Υπόθεση. Η Στεφανία βρίσκεται κλεισμένη στο αναμορφωτήριο και πρόθεσή της είναι η απόδραση. Όταν εμφανίζεται ο γιατρός Δαπόντε, με τον οποίο η Στεφανία ήταν ερωτευμένη στα μαθητικά της χρόνια, αλλάζει γνώμη και γίνεται βοηθός στο ιατρείο του. Αποφασίζει να του γράψει μια επιστολή, εξηγώντας του τι της συνέβη στη ζωή της και πώς κατέληξε στο αναμορφωτήριο. Ο γιατρός, συγκλονισμένος από την ιστορία της, της προτείνει να παντρευτούν και να την πάρει μακριά από αυτό το μέρος. Η Στεφανία, φεύγοντας από το αναμορφωτήριο, δέχεται τη βίαιη ερωτική επίθεση του φύλακα του Ιδρύματος, τον οποίο θα αποθήσει, προκειμένου να συναντήσει τον μέλλοντα σύζυγό της. Η ταινία είχε δύο διαφορετικά φινάλε. Στο ένα η Λάσκαρη πέθαινε και στο άλλο επιβίωνε. Η ελληνική οθόνη προτίμησε την αισιόδοξη εκδοχή. Η ταινία αναφέρεται στο αναμορφωτήριο, το οποίο ήταν στην περιοχή των Αμπελοκήπων Αθήνας. Λόγω αυτού, υπάρχει και η άποψη ότι τα γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιήθηκαν εκεί. Η ταινία όμως δεν γυρίστηκε στο αναμορφωτήριο Αμπελοκήπων, αλλά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Φίνος Φιλμ στους Αγίους Αναργύρους. Φωτογραφίες. Αποσπάσματα από την ταινία που αναφέρεται στο αναμορφωτήριο, το οποίο ήταν στην περιοχή των Αμπελοκήπων Αθήνας. Είσαι καινούρια. Καλώς ήρθες. Πώς σε λένε? Εμένα με λένε Σπύρ. Σου φαίνεται παράξενο το όνομά μου? Είμαι Εβραία. Τι είναι αυτό? Τσάι. Αν την άμυλος τουλάχιστον μπροστά τα ναυρόγαλα. Εγώ όμως δεν θέλω να συνηθίσω. Δεν πρέπει να συνηθίζουμε. Το ψωμί που με γνηρίζουν το απόγευμα είναι ξερό. Όταν όμως την βάλει λίγη ζάχαρη, είναι στημένη. Τι θέλει. Η κοπέλα που κοιμόταν ως τώρα μαζί μου πέθανε την περασμένη εβδομάδα. Από τι? Από την καλοπέραση. Εδώ θα κρεμάσει τα ρούχα. Μα ακόμη δεν κοιμήθηκες? Όχι, σκέπτομαι. Περί τι δουλειά κοιμήσου?
Δεν μπορώ. Να σου πω γιατί. Δεν με ρωτάς. Γιατί. Χαίρομαι που σε γνώρισα, Στεφανία. Θα ήθελα να γίνεις φίλη μου. Εσύ δεν είσαι σαν τις άλλες. Τι είπες. Εσύ είσαι αλλιώτικη, Στέφη. Για να σου πω, εγώ δεν σηκώνω κοροϊδίες, τα ακούς. Άντε, ούτε φιλίες θέλω μαζί σου. Και το Στέφη κομμένο, έτσι. Άντε, γιατί. Και πάρει και τον βρωμό μου, τόσο που εδώ πέρα και πολύ μεζά είσαι. Σκασμός! Άντε για να μην φωνάξω τον Αρμάδο. Έλα, πάψε λίγκλες. Με συγχωρείς, αλλά ήμουν τόσο εκνευρισμένη με αυτά που μου συνέβησαν σήμερα. Καταλαβαίνεις. Ναι, καταλαβαίνω. Πώς όμως έτσι, γιατί τέτοια κοπέλα σαν και εσένα να σε φέρουν εδώ μέσα. Τι κάνανε οι δικοί σου. Δεν σε βοήθησαν. Δεν έχεις δικούς ανθρώπους. Είχα. Έρεψε πια το δάκρυ μου, φώτισε το καημό. Κι όλες οι πίκρες της ζωής γιορτάνει στο λαιμό. Δεν χωρώ το ίδιο τραγούδι. Είναι ελεύθερη να τραγουδάει αυτή την ώρα. Κανένας δεν μπορεί να της πει τίποτε. Όλες μας είμαστε ελεύθερες να σεριανάμε στο κλουβί μας. Τι έχεις? Πού πάμε? Γιατί? Δεν ξέρω. Ίσως είτε πονάει η κοιλιά μου. Και αύριο έχουμε σπουγγάρισμα. Να μην έρθεις εσύ. Πες τους πως είσαι άρρωστη. Αχ, μάνα μου. Δεν σε ρώτησα εσένα. Τράβα μπρος να φέρεις νερό. Άντε, μη σε αναφέρω στην διευθύντρια. Βρήκαμε τώρα όλες το κόλπο. Άρρωστες, τεμπέλες. Εσύ έλα μαζί μου στο γιατρό. Όχι, εγώ τέλειωσα το γιατρό. Εμένα που μου πείσαν τέλειωσες. Μπρος, μέσα, σκάρισμος. Μπρος, μπρος. Δεν μας έφτανε το χιονόδερο. Έπεσε και αυτός ο αέρας. Κλείστε αυτά τα παντζούρια, δεν μπορώ να τα ακούω. Κλείστε εσύ, μωρή, δούλες σου είμαστε. Σκασμός επιτέλους. Θέλουμε να κοιμηθούμε. Αμα πια. Εκείνη η παλιόγρια έχει μέσα το τζάκι της. Τι νοιάζει για μας. Δεν θα κλείσει καμιά σας αυτό το ρημάδι. Θα στάσεις, μωρή.
Όρεξη που την έχεις για τραγούδι. Ας ήρθε πια. Θεέ μου, πού θα φτάσει αυτό το κακό. Αυτός ο χειμώνας θα μας πεθάνει. Δεν αντέχω άλλο. Άντε μόνοι κλείσε και ξηγιάσαμε. Θα πάτε. Βγάλετε με από εδώ. Βοήθεια. Πάει αυτή, δεν γλιτώνει καθώς είναι κι άρρωστη. Ανάθεμα στην παλιόγρια. Για να δούμε τι ψόφο θα έχει κι αυτή. Τιμωρία σου λέει, Στρίγκλα, στην απομόνωση. Πού, πού σε ρε θεέ, δεν τα βλέπεις. Τι γίνεται εδώ πέρα. Θα πάει ο Τιμπέτια. Σώπα, μη κλαις. Μη κάνεις έτσι, δεν είναι τίποτα. Έλα, ντε. Πηγές. Οι φωτογραφίες προέρχονται από την ταινία και τους παραπάνω δικτυακούς τόπους. Επιμέλεια κειμένων και βίντεο. Αθηνά και Mary Grace. Ηχογράφηση Αθηνά. 56ο Γυμνάσιο Αθήνας, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αστικό Περιβάλλον Αμπελοκήπων Αθήνας και Τέχνες, Πολυμέσα Πληροφορική, Σχολικό Έτος 2015-2016.